διαστάσεις βεντέτας στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας παίρνει υπόθεση του αξιωματικού που φωτογραφήθηκε να φιλιέται με άνδρα κάτω από την ελληνική σημαία στο Ναύπλιο. Μετά τις οργισμένες αντιδράσεις των συναδέλφων του για την επίμαχη φωτογραφία με φόντο την ελληνική σημαία, ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας Μιχάλης Λόλης, μιλώντας στην εκπομπή του Αλφα Μεσάνυχτα, αντεπιτίθεται στο Γενικό Γραμματέα Ειδικών Φρουρών. Δείχνει ότι είναι αμόρφωτος και δεν γνωρίζει τη δουλειά του, καθότι δεν υπάρχει αδίκημα καθίβρισης ή προσβολής του εθνικού συμβόλου. Όσο για την αστυνομική μου μόρφωση, την έχω αποκτήσει στο πεζοδρόμιο της αστυνόμευσης, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και στους συμπολίτες μου. Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω το εθνικό αίσθημα, λέει πάντως ο υπαστυνόμος του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Η ελληνική σημαία είναι σύμβολο ελευθερίας. Για όποιον δεν το γνωρίζει, οι άσπρες στις γραμμές σημαίνουν ελευθερία. Ελευθερία είναι να εκφράζω με σεβασμό απέναντι στους γύρω μου, στους άλλους συμπολίτες μου, το δικό μου συνέστημα. Καλώ τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών και τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, της οποίας ο κύριος συνάδελφος είναι μέλος, να πάρουν επιτέλους θέση για αυτό το ζήτημα. Ο Μιχάλης Λόλης, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες οικογενειακές στιγμές που έχει βιώσει, δεν διστάζει να γίνει ακόμη και σκληρός απέναντι σε όσους επιχειρούν να τον κατακρίνουν. Έχω ακούσει από συγγενικό μου πρόσωπο πρόσφατα, μια ξαδέρφη μου, ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να τους οδηγήσει και στην αυτοκτονία. Αν είναι να αυτοκτονήσει ο πατέρας μου και η μητέρα μου, γιατί είμαι ομοφυλόφιλος, καλό παράδεισο.